Θα παρακαλούσα όλοι να βάλουν... Ναι. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση, η οποία οφείλεται σε κάποια αποτελέσματα που ανέμενε ο κύριος Τσιόδρας και το οποίο θα σας ανακοινώσει ευθύς αμέσως. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι εύκολο, να χαμηλώσετε όλα τα κινητά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Τσιόδρας. Όπως όλες τις επιδημίες... Ναι. Όπως σε όλες τις επιδημίες, η επιδημία του φόβου είναι χειρότερη από την πνευματική επιδημία, έτσι. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ ψυχραιμία από όλους μας. Σας παρακαλέσαμε. Χρειάζεται πάρα πολύ ψυχραιμία από όλους μας, να δούμε με ηρεμία τα πράγματα και να μην σπείρουμε μια επιδημία πανικού, έτσι. Θα αρχίσω με τα διεθνή δεδομένα και θα τελειώσω με τα δικά μας. Σύμφωνα με όλα τα διεθνή δεδομένα, τα σημερινά δεδομένα, ο κίνδυνος εμφάνισης εξάρσεων της νόσου από το νέο κορονοϊό είναι υψηλός. Ιδιαίτερα σε άτομα που επιστρέφουν από χώρες στις οποίες υπάρχει μετάδοση του ιού στην κοινότητα. Υπάρχει επίσης σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την υποδιάγνωση του ιού, κυρίως σε ήπια ή ασυμπτωματικά περιστατικά. Ο αριθμός των χωρών και των περιοχών τους που εμφανίζουν μετάδοση στην κοινότητα είναι ήδη πολύ μεγάλος και θα συνεχίζει να αυξάνεται, όσο οι εισαγωγές της ίδιας της νόσου από το νέο ιό σε μη επηρεαζόμενες περιοχές, όπως η περιοχή της πατρίδας μας στην Αχαΐα και στην Ηλία, θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Στην Ευρώπη, 38 χώρες εμφανίζουν σήμερα περιστατικά της νόσου, με την Ιταλία να έχει ξεπεράσει τα 3.000 κρούσματα και τρεις άλλες χώρες, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, να έχουν περισσότερα από 200 κρούσματα. Σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου, το ακούσατε καλά, είναι περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου, έχουν καταγραφεί 96.000 κρούσματα. Θέλω να τονίσω εδώ ότι είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα. Τον αληθινό παρονομαστή δεν τον ξέρουμε και είναι δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες φορές παραπάνω. Από τα 96.000 κρούσματα. Η δυνατότητα καταγραφής εξαρτάται από τη δυνατότητα ανίχνευσης κάθε χώρας. Και ξέρουμε με πολύ καλά δεδομένα πόσο χαμηλή είναι η δυνατότητα ανίχνευσης και καταγραφής της νόσου σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη είναι σε μια επιδημική φάση πολλαπλών εισαγωγών της νόσου με επακόλουθο μετάδοση στην κοινότητα, η οποία φαίνεται να είναι περιορισμένη, στην πραγματικότητα δεν είναι, και γρήγορα προχωράει σε ένα σενάριο όπου εμφανίζεται αυξημένος αριθμός τοπικών εξάρσεων και συνοχιζόμενης μετάδοση στην κοινότητα από αυτές τις εισαγωγές. Σε αυτή τη φάση, η μείωση και πρόληψη όσο το δυνατόν περισσότερης διασποράς θα μειώσει την ένταση και την αύξηση των παρατηρούμενων περιπτώσεων. Στόχος είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγες μέρες, να επιπεδώσουμε την καμπύλη όσο μπορούμε περισσότερο, να διασπαρεί η μετάδοση και η διασπορά της νόσου στον χρόνο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο σύστημα υγείας μας και τυχόν κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Το σύστημα υγείας θα κληθεί να αντιμετωπίσει έναν αυξημένο αριθμό ασθενών, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο για την γρίπη. Είναι μια γρίπη στη συμπεριφορά της και στον τρόπο που θα συμπεριφερθεί στην κοινότητα. Οι επαγγελματίες υγείας είναι στην πρώτη γραμμή. Αντιμετωπίζουν το νέο ιό από εκεί και παραμένουν σε επαγρύπνηση. Για αναγνώριση πιθανών περιπτώσεων της νόσου και σε πρώιμη αλλά και σε προχωρημένη φάση, ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Αυτό έγινε και χθες στην Αχαΐα, όπου αναγνωρίστηκε περίπτωση της νόσου, χάρη στην επαγρύπνηση της εξαιρετικής ομάδας λοιμοξιολόγων
και παθολόγων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών σε μια ομάδα εκδρομέων προς κινηματικής εκδρομής στο όρο Σινά και τους Αγίους Τόπους. Να τονίσω εδώ ότι το Ισραήλ ήταν από τις χώρες με λιγοστά κρούσματα στα οποία δεν υπήρχε μετάδοση της νόσου στην κοινότητα. Σε εισαγωγικά δεν υπήρχε. Η ομάδα αυτή επέστρεψε από το Ισραήλ στις 27 Φεβρουαρίου του 2020, όταν το Ισραήλ, όπως σας είπα, δεν ήταν στον ορισμό κρούσματος της Ευρώπης. Αυτό δείχνει τη δυναμική του ιού να ξεπερνά τα σύνορα και κουβεντιάστηκε εκτενώς χθες το βράδυ και σήμερα με συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό CDC σχετικά με την δυναμική αυτού του ιού, ο οποίος μεταδίδεται εύκολα, συνεχίζει να μεταδίδεται εύκολα, δεν είναι πιο θανατηφόρος, δεν έχει δύο μεταλλάξεις και δύο ποικιλίες οι οποίες είναι πιο θανατηφόρα η μία από την άλλη, όπως ακούγεται το τελευταίο 24ωρο, και μεταδίδεται και από άτομα που έχουν ελαφρά συμπτωματολογία. Είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε αυτό. Μεταδίδεται από άτομα που έχουν ελαφρή συμπτωματολογία. Οι περιπτώσεις με ελαφρά συμπτώματα είναι πολύ άριθμες και πολλές φορές δεν γνωρίζουν ότι μεταδίδουν. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα αναζητούν και ιατρική φροντίδα και μπορεί να μολύνουν και επαγγελματίες υγείας. Όπως ακριβώς και με τη γρήπη. Τα κύρια μέτρα, το έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να το ξαναπώ. Νομίζω είναι το κύριο μέτρο με το οποίο θα αντιμετωπίσουμε αυτή την έξαρση της νόσου, η οποία έρχεται. Αφορούν τα μέτρα υγιεινής των χεριών, της κάλυψης του βήχα, της κάλυψης του φταρνίσματος, της απομόνωσής μας στο σπίτι, όταν εμφανίζουμε συμπτώματα όπως ο πυρετός και ο βήχας, ώστε να μην μεταδοθεί περαιτέρω ο ιός στους συνανθρώπους μας. Και ιδιαίτερα σε αυτούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο, οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με τα χρόνια προβλήματα υγείας. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένουμε σημαντική αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων της νόσου στην πατρίδα μας, όπως και σε όλο τον κόσμο. Τα καθυπερβολήν μέτρα που ελήφθησαν στις περιοχές της Ηλίας, η οποία είχε τις περισσότερες πόλεις από τις οποίες επέστρεφαν, στις οποίες επέστρεφαν οι εκδρομείς, Αχαΐας και Ζακύνθου, μεμονωμένες περιπτώσεις, έχουν στόχο να καθυστερήσουν τη γρήγορη διασπορά της νόσου στις τοπικές κοινότητες. Σχετικά με τους κατοίκους αυτών των περιοχών, πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα τα προαναφερθέντα προληπτικά μας μέτρα της υγιεινής και να τους πούμε ξεκάθαρα και με διαφάνεια ότι πρόκειται για μια νόσο η οποία είναι ήπια στη συντριπτική της πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Ιατρική βοήθεια στις περιπτώσεις αυτές αναζητούν οι άνθρωποι που έχουν τα σοβαρά συμπτώματα της νόσου, όχι όλοι. Ήδη σε συνεννόηση με την Πανεπιστημιακή Ομάδα του Νοσοκομείου Πατρών, άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν ήπια συμπτώματα από αυτή την ομάδα των εκδρομέων και θα είναι θετικοί στον ιό, με τις κατάλληλες οδηγίες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, θα παραμένουν σε παρακολούθηση στο σπίτι, σε συνεννόηση με τον γιατρό τους, όπως θα γίνεται και στη συνέχεια. Όσον αφορά τη μέχρι τώρα ιχνηλάτηση επαφών της συγκεκριμένης ομάδας εκδρομέων, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για τεράστιο έργο, έχουν ιχνηλατηθεί περισσότερες από 400 επαφές και έχει πραγματοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος ή πραγματοποιείται την ώρα που μιλάμε σε άτομα που τηρούσαν τα κλινικοεπιδημιολογικά κριτήρια. Αυτός ο έλεγχος συνεχίζεται και πάλι στοχεύει σε κάποια παροδικά μέτρα, αλλά τα κύρια μέτρα θα είναι αυτά που σας ανέφερα. Μέχρι πριν από λίγη ώρα δεν είχαμε αποτελέσματα, αλλά ως ανεμένετο, 21 από τις 24 ελεγχθέντες βρέθηκαν θετικοί. Είναι όλοι στενές επαφές. Ήταν μια κλειστή συνάντηση ανθρώπων σε ένα λεωφορείο, το οποίο ήταν πάρα πολλές μέρες μαζί, σε μια εκδρομή, όπως το περιμέναμε. 21 από τις 24 είναι θετικοί και είναι καλά στην υγεία τους. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή στη νοσοκομιακή μονάδα του Ρίο νοσηλεύονται τρεις άνθρωποι, ο ένας έχει σοβαρά συμπτώματα, οι δύο λιγότερο σοβαρά, και άλλοι έξι σε παρακολούθηση με πολύ ήπια συμπτώματα, είναι 9, και οι άλλοι είναι με κατοίκον περιορισμό στα σπίτια τους. Τέλος, θα ακούσατε ίσως ότι με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Υγείας
και έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού, αναστέλλεται η λειτουργία των τμήματων του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχουν έδρα στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για άλλον ένα ταξιδιώτη, ο οποίος φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου για 48 ώρες, γιατί θα ελεγχθεί και αυτός για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ο κύριο Τσιόδη θα δεχτεί ερωτήσεις. Σας παρακαλώ να κάνουμε λίγη ησυχία. Θα ρωτήσετε όλοι ό,τι θέλετε. Η κυρία Γορογιάννη. Παρακαλώ στο μικρόφωνο. Καθαρά το σύνολο τελικά των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ποιο είναι, ο αριθμός δηλαδή. Αυτή τη στιγμή ελέγχονται ακόμα. Έχουμε 24 που έχουν ελεγχθεί από την ομάδα αυτή των εκδρομένων και είναι 21 θετικά. Συν το ένατο που είναι η αρχική περίπτωση της νόσου στην Πάτρα και το συγγενικό του μέλος που είναι το δεύτερο. Από τα συνολικά είναι 23 από τα 26. Άρα 31 σύνολο. Συνολικά λοιπόν, 31 συνολικά είναι 31 σύνολο. Περιμένετε λιγάκι να ξεκαθαρίσω. Παρακαλώ κύριε Πρωτοστοπούλου. Περιμένετε, να δώνει το λόγο ο κύριος Χατζηχαραλάμπους. Προσοχή με τα νούμερα. Σας παρακαλώ πολύ. Η φιλολογία αυτή που αφορά τα νούμερα, αν είναι 23 ή 31, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει καμία σημασία για τη δημόσια υγεία. Απολύτως καμία. Για έναν ιό, ο οποίος προσβάλλει δεκάδες χιλιάδες άτομα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, κάτω από τη μύτη μας. Αν παραμείνετε στα νούμερα, έχετε χάσει το παιχνίδι. Ευχαριστώ. Η κυρία Φουσέκη. Θα ήθελα να ρωτήσω, αλλάζει ο χάρτης των χωρών που θεωρούνται επικίνδυνες πλέον για την Ελλάδα? Γιατί το Ισραήλ δεν ήταν στις χώρες υψηλού κινδύνου. Ακριβώς όπως το είπατε, είναι. Αλλάζει ο χάρτης των χωρών και πρόκειται για μια παγκόσμια επιδημία κάθε μέρα. Περιμένουμε περισσότερες περιπτώσεις της νόσου από χώρες στις οποίες δεν αναφέρονται. Σας το διάβασα καθαρά στις δηλώσεις που έκανα προηγουμένως. Περιμένουμε επέκταση των επιδημίων αυτών στη χώρα μας όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Από κάποια στιγμή και μετά θα το χειριζόμαστε σαν μια περίπτωση. Γινόμαστε λιγότερο ευαίσθητοι στο θέμα των χωρών και περισσότερο ευαίσθητοι στα θέματα ατομικής προστασίας της υγείας μας και προφύλαξης των διπλανών μας με τα μέτρα υγιεινής και της απομόνωσης στο σπίτι μας. Πλησιάζουμε σε αυτή την κατάσταση, είμαστε πάρα πολύ κοντά, ήδη το κάνουμε στις περιοχές της Αμαλιάδας. Ευχαριστώ. Η κυρία Κομενού. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Σεβαστείτε την συνάντηση. Σας παρακαλώ. Υπάρχουν πολλές εκδρομές προγραμματισμένες σε Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία. Θα υπάρξουν νέα μέτρα για τα ταξίδια? Όπως είδατε, τα μέτρα για τα ταξίδια πολύ λίγο αποτελεσματικά είναι. Έτσι, αφορούσαν ανθρώπους που ερχόντουσαν από πληττόμενες περιοχές και οι οποίοι έμπαιναν σε καραντίνα. Το ίδιο έκαναν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι έχουν επιδημία στη χώρα τους. Το ίδιο έκαναν και άλλα κράτη της Ευρώπης. Η Ιταλία έκανε αυστηρά μέτρα για την Κίνα. Και εκεί ξεκίνησε η διασπορά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα μέτρα τα ταξιδιωτικά έχουν πολύ μικρή σημασία όταν αφορούν, θα πω για τις πολιτικές εκδρομές, όταν αφορούν ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να αποφεύγουν τα ταξίδια σε χώρες οι οποίες έχουν κρούσματα, σε χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη διάδοση στον πληθυσμό. Και αυτές οι χώρες, όπως βλέπετε, όλο και αυξάνονται. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να προστατεύουν περισσότερο την υγεία τους, να είναι λιγότερο εκτεθειμένοι αυτή την εποχή. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να προστατευτούν ιδιαίτερα, γιατί είναι οι άνθρωποι ψηλότεροι κινδύνου. Σχετικά με τις σχολικές εκδρομές, είδατε ότι τις τελευταίες μέρες πάρθηκαν κάποια μέτρα, ιδιαίτερα αυστηρά. Αφορούσαν εκδρομές σχολικές, οι οποίες είχαν έρθει από περιοχές πληττόμενες της Ιταλίας. Κλείσαν κάποια σχολεία για κάποιες μέρες, ώστε να αποφευθεί η μετάδοση στην κοινότητα λόγω αυτών των εκδρομών. Ποια κοινότητα? Των μαθητών, η οποία κινδυνεύει πολύ λίγο, ώστε να καθυστερήσει η διασπορά στην κοινότητα. Και αυτά τα μέτρα είναι παροδικού χαρακτήρα και σιγά σιγά θα εκλείψουν. Η ανθρωπότητα πρέπει να περάσει σε μια φάση όπου αποδέχεται το γεγονός ότι ο ιός αυτός θα κυκλοφορεί, θα τηρεί τα μέτρα υγιεινής, θα προσπαθεί να κάνει αυτή την ιχνηλάτηση επαφών, ιδιαίτερα όταν έρχονται από χώρες στις οποίες υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία του ιού, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο αυτό. Έτσι. Κυρία Λευθεροπούλου. Αναφέρατε.
αναφέρατε νωρίτερα ότι αλλάζει ο χάρτης των χωρών. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, γιατί σήμερα, για παράδειγμα, που είχαμε την επίδειξη των isolation box των γερματάς, στην ετικέτα, στην ταμπέλα που υπήρχε απ' έξω, δεν αναφερόντουσαν και άλλες χώρες όπως το Ισραήλ, που βλέπουμε ότι υπάρχει τελικά θέμα. Ναι. Είδατε, είναι δυναμική η εξέλιξη μιας τέτοιας επιδημίας και σταδιακά περιλαμβάνει οποιαδήποτε πληττόμενη περιοχή του πλανήτη. Γρήγορα θα είναι όλος. Είδατε, είναι περισσότερες από 80 χώρες. Άρα, η διαλογή είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί είναι σημαντική η διαλογή? Η διαλογή είναι σημαντική για να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια. Τα κριτήρια που συζητάμε και χτες και σήμερα θα συζητήσουμε με ομάδα του Ευρωπαϊκού CDC, τα οποία θα είναι πολύ ευρεία, ίσως να είναι ταξιδιώτης με πυρετό, που έχει σοβαρή νόσο, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι στο σπίτι. Ή να είναι ταξιδιώτης από τη λίστα αυτών των 85 χωρών, ο οποίος έχει πυρετό και συμπτώματα αναπνευστικού. Με στην προσπάθεια κατά το δυνατόν περιορισμού, κατά τη γνώμη μου, αυτά τα μέτρα είναι σημαντικά, έχουν σχέση με τη διαλογή ανθρώπων οι οποίοι έχουν λίμωξη του αναπνευστικού, αφορούν και άλλους ιούς εκτός από τον νέο κορονοϊό και είναι μια βελτίωση, αν θέλετε, της ποιότητας της παροχής φροντίδας υγείας σε αυτούς τους χώρους, τους ευαίσθητους νοσοκομιακούς. Ο κύριος Κεφαλογιάννης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι έγιναν όλα ορθά στα νοσοκομεία της Αμαλιάδας και της Κυπτουρίου. Γιατί είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος επέστρεψε, πήγε σε δύο νοσοκομεία, νοσηλεύθηκε στα νοσοκομεία αυτά, πρώτα τους γνωρίζω. Ήρθε σε επαφή με υγειονομικό προσωπικό αλλά και άλλους ασθενείς. Έμεινε αρκετές ημέρες. Και θέλω να ρωτήσω επίσης αν έχουν εγκλατηθεί οι επαφές των ανθρώπων που ήταν στο Πούλμαν. Εννοώ αν έχουν εγκλατηθεί οι επαφές των συγγενών τους από τις 27 του μήνα που κανείς δεν γνώριζε τίποτα και για 10 ημέρες. Σε συγκεκριμένα χωριά της Πελοποννήσου και οι οποίοι προφανώς συνέχισαν να μεταδίδουν τον ιό και στις επαφές τους που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Ωραία. Όσον αφορά το χειρισμό στα νοσοκομεία Αμαλιάδας και Ρίο, ο οποίος ξεκινάει στην ουσία για το περιστατικό, το πρώτο, το ένατο περιστατικό, το οποίο νοσηλεύεται στην Αχαΐα την ημερομηνία 28-29 Φεβρουαρίου, πρέπει να αναφέρω τα εξής. Σας τα είπα κιόλα, όποιος έχει νου και λογική καταλαβαίνει μέσα από αυτά που διαβάζω τι εννοώ. Αλλά πρέπει να τα εξηγήσω, φαίνεται καλύτερα. Δεν ήταν στον ορισμό κρούσματος το Ισραήλ. Δεν αφορούσε την περιοχή Ισραήλ το μέτρο ανίχνευσης ή επιτήρησης του νέου ιού, που δείχνει τη δυναμική που έχει αυτός ο ιός. Άρα μην προσπαθούμε να αποδώσουμε ευθύνες. Είναι ένας ιός που είπαμε, περνάει κάτω από τη μύτη μας. Ένας ιός που οι γιατροί του Ρίο σκέφτηκαν και τον έψαξαν. Είναι ένας ιός για τον οποίο παλεύουμε όλοι μαζί, σαν κοινωνία, σαν κοινότητα, και οι γιατροί έχουν ευαισθητοποιηθεί εδώ και ένα μήνα για την παρουσία του και τον σκέφτονται και τον ψάχνουν όποτε έχουν ύποπτο περιστατικό. Θα σας πω εδώ κάτι που δεν το γνωρίζετε. Ότι το πρώτο περιστατικό στην πατρίδα μας υπήρξε επικοινωνία με γιατρό από την επιτελική ομάδα του Υπουργείου για να ανιχνευθεί. Και τότε δεν πληρούσε τον ορισμό κρούσματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ και δύο εβδομάδες περίπου, οι άνθρωποι που ανήκουμε σε αυτή την επιτελική ομάδα και σκεφτόμαστε γι' αυτό τον ιό, γνωρίζουμε ότι ο ιός αυτός περνάει τα σύνορα και μεταδίδεται από ήπιες μορφές της νόσου, ασυμπτωματικές μορφές της νόσου, καμιά φορά, σχεδόν ποτέ, αλλά τις ήπιες μορφές πολύ δύσκολα τις πιάνεις, και κολλάει στον άλλο συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό έχουν σημασία τα μέτρα υγιεινής. Γι' αυτό δεν έχει σημασία να ψάξεις να βρεις σε ποιο χωριό της Πελοποννήσου πήγε ή σε ποιο χωριό της Θράκης έφτασε. Πρέπει να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα υγιεινής όσο μπορούμε πιο αυστηρά, να απομονωνόμαστε στο σπίτι αν έχουμε συμπτώματα όπως πυρετός και βήχας, είναι τα δύο κύρια συμπτώματα του νέου ιού, και να αναζητούμε ιατρική βοήθεια αν είμαστε πολύ σοβαρά. Θα το κάνουμε από τώρα σε όλη την Ελλάδα? Είναι ευκαιρία να το κάνουμε ούτως ή αλλιώς. Όχι γιατί έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα, δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι υπήρξε μετάδοση στην κοινότητα στην Αμαλιάδα, και γι' αυτό η Αμαλιάδα είναι αυτή τη στιγμή ο στόχος μας, είναι το κεντρικό σημείο επιτήρησης, και έγινε από χώρα που δεν την περιμέναμε, κάτω από τη μύτη μας. Φυσικά και έγινε, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο με αυτό τον ιό. Καταλάβατε, το πραγματικό γεγονός είναι ότι δεν ήταν στον ορισμό κρούσματος του Ισραήλ και φυσικά το περιμένουμε να γίνει ούτως ή άλλως. Θα γινότανε. Έγινε στην Αμαλιάδα, έγινε... Αφήστε με να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Έγινε στην Αμαλιάδα, όποιος εξετέθη έχει χνηλατηθεί, αυτή τη στιγμή είναι περισσότερες από 400 και συνεχίζεται,
εξαντλητική ίχνη λάτσης επαφών, είναι και επαγγελματίες υγείας, αγαπητέ κύριε Κεφαλογιάννη. Πώς είναι οι επαγγελματίες υγείας? Υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες υγείας. Υπάρχουν αρκετοί, ήταν στη βραχιανοσηλεία χωρίς επαφή στους θαλάμους. Δεν τηρείτε τη διαδικασία. Δεν τηρείτε τη διαδικασία. Δεν τηρείτε τη διαδικασία. Έχουν ιχνηλατηθεί οι επαγγελματίες υγείας, έχουν απομονωθεί όπου αυτό είναι απαραίτητο, έχουν δοθεί οι οδηγίες που πρέπει και παρακολουθούν την υγεία τους αυτοί που πρέπει να την παρακολουθούν. Η διαδικασία συνεχίζεται. Ασθενείς, υπάρχουν κάποιοι που υπάρχουν κάποιοι που τουλάχιστον έχουν πέσει στην αντίληψη ότι έχουν νοσήσει λίγο πιο βαριά μετά από αυτή όλη την ιστορία που έγινε στο νοσοκομείο των Πατρών? Όχι, είναι άνθρωποι από την ίδια ομάδα, την εκδρομική ομάδα που είχαν στενό συγχρονισμό, που είναι μέσα στο ίδιο γκρουπ εκδρομέων. Είναι ο ένας που έχει την σοβαρή πνευμονία, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ έντονη παρακολούθηση αυτή τη στιγμή και η κατάσταση υγείας του είναι σοβαρή. Και άλλοι δύο που έχουν μια ήπια πνευμονία. Οι υπόλοιποι είναι όλοι ελαφρά. Επίσης, συγγνώμη, τελευταία ερώτηση. Συγγνώμη. Αν θέλετε να περιμένετε, δεν ξέρω. Ναι, όχι, αφορά αυτό. Μπορώ να κάνω την ερώτηση? Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που διέσπεραν, κατά τη γνώμη σας και αν σας προβληματίζει αυτό, τον ιό μετά την παραμονή του συγκεκριμένου ανθρώπου στο νοσοκομείο για τρεις μέρες? Δεν φαίνεται να ισχύει αυτό με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα κλίνικο επιδημιολογικά, το παρακολουθούμε. Είναι άνθρωποι αυτοί, έχουν καταγραφεί, είναι σε μια database μεγάλη, τους παρακολουθούμε μέρα με την ημέρα και είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους. Είναι ένα εξαντλητικό contact tracing, η χνηλάτηση επαφών, η οποία τις επόμενες μέρες θα μας δώσει περισσότερες απαντήσεις στο ερώτημά σας. Έχουμε το προηγούμενο της Ιταλίας. Βεβαίως έχετε δίκιο, αλλά σας λέω και πάλι, βλέπετε ότι η Ιταλία, παρά το γεγονός ότι κάνει δρακόντια μέτρα, να το πω αυτό και ευχαριστώ για την ευκαιρία, παρά το γεγονός ότι κάνει δρακόντια μέτρα, τα οποία αφορούν πόλεις ολόκληρες σε καραντίνα, την οποία δεν συστήνει. Δεν συστήνει. Ο WHO δεν τη συστήνει. Κάνουν δρακόντια μέτρα σε 5 μεγάλες πόλεις και εξαπλώνεται σε όλη την Ιταλία. Καταλαβαίνετε. Κυρία Κροντήρη. Υπάρχουν καταγγελίες από τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών κάτω στην Αγγλία ότι είχαν επικοινωνήσει με τον ΕΟΔΗ 3 φορές και δεν τους έδωσε ανατολή. Τους λέγανε μπορεί να είναι πιθανό κρούσμα και τους έλεγε όχι, μην κάνετε την εξέταση. Αυτό είναι κάποιο πρόβλημα? Είναι τρύπα στο σύστημα? Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι τρύπα στο σύστημα, ούτε πρόβλημα. Οι γιατροί, οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί στα τηλέφωνα οδήγησαν με βάση τις οδηγίες και δείχνει αυτό που σας είπα για το νέο ιό. Ότι ο ιός αυτός θα διασπαρεί ό,τι μέτρο και να κάνεις, ό,τι μέτρο και να πάρεις. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να βάλεις σε καραντίνα 86 χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι αδύνατον. Πρέπει να τον σκέφτεσαι, ιδιαίτερα στα σοβαρά περιστατικά, και ήδη έχει ξεκινήσει σύστημα επιτήρησης για τον ιό στα σοβαρά περιστατικά, και πρέπει να τηρείς με θρησκευτική ευλάβεια, σαν πολίτης, τα μέτρα υγιεινής που δεν τηρήθησαν και από πολλούς συμπατριώτες μας, εις ένδειξη αγανάκτησης κατά κάποιο τρόπο για κάποια από τα μαζικά μέτρα, τα καθυπερβολήν που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Θα σας πω εδώ κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Όλοι βρίσκουν μια ευκαιρία να καταγγέλνουν το σύστημα υγείας. Καλό θα ήταν να σκέφτονται τις ευθύνες τους και να βοηθούν τον κόσμο παρά να πανικοβάλλουν τον κόσμο και να μιλούν για τρύπες και ελλείμματα στο σύστημα υγείας της χώρας, το οποίο πιέζεται αφόρητα και με αυτοθυσία των γιατρών. Δίνει πραγματικά μάχη σε καθημερινό επίπεδο, το έχω ζήσει στα επίγοντα του νοσοκομείου Αττικών, για να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Είναι, νομίζω, ντροπή να βγαίνουμε και να καταγγέλουμε τα νοσοκομεία μας, τα οποία αυτή τη στιγμή κάνουν θαυμάσια δουλειά, αφιλοκερδώς και δωρεάν στους Έλληνες πολίτες, και οι γιατροί, οι Έλληνες, με αυτοθυσία υπηρετούν τον Έλληνα πολίτη. Το έχω ζήσει και πρέπει να, από την καρδιά μου να σας το πω, ότι πολύ στεναχωρούμε όταν βγαίνουν συνάνθρωποι μας και ιδιαίτερα του επαγγέλματός μας να καταγγέλουν τα νοσοκομεία μας. Είναι ντροπή. Βέβαια, η καταγγελία εδώ είναι για τον ΕΟΔΗ, κύριε καθηγητά. Κακός είναι για τον ΕΟΔΗ, ο οποίος στυλούσε ορισμό κρούσματος ευρωπαϊκού οργανισμού. Είναι λάθος αυτό που λέτε. Ο κύριος Μεγκής. Χθες στη Γαλλία ο πρόεδρος Μακρόν επισκέφθηκε τον αρμόδιο ΕΟΔΗ και η χώρα δέσμευσε για
τις ανάγκες του υγειονομικού συστήματος όλο το αναγκαίο ιατρικό υλικό. Μάσκες, διάφορα άλλα είδη, τα οποία προφανώς είναι άμεσα αναγκαία για τις επόμενες εβδομάδες που είπατε θα έχουμε προστρακούσμα. Τι γίνεται με αυτό το θέμα στην Ελλάδα, εμείς δεν είδαμε κάτι. Υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός, ο οποίος δεν τον ξέρετε και έχει γίνει και θα ανακοινωθεί. Stockpiling σε μέτρα ατομικής προστασίας. Έχει γίνει καταγραφή όλων των υπαρχόντων αποθεμάτων και stockpiling σε φάρμακα, ειδικά για το νέο ιό. Έχει γίνει ενίσχυση ειδικών μονάδων της υπηρεσίας υγείας που θα ασχοληθούν με τέτοιες περιπτώσεις. Όπως και έχει γίνει πρόβλεψη και για κλίνες εντατικής θεραπείας. Σας τονίζω εδώ ότι το σύστημα υγείας ενισχύεται κατά το δυνατόν περισσότερο. Τα λόγια που είπα προηγουμένως δεν αφορούσαν τον νεοδί, αφορούσαν ανθρώπους που καταγγέλνουν το σύστημα υγείας. Και όσοι είστε εδώ ενήμεροι για το τι γίνεται, ξέρετε και έχετε δει τις κάμερες έξω από νοσοκομεία που καταγγέλνουν λήψη στα νοσοκομεία. Σε αυτό αναφερόμουν. Έτσι, να είμαι σαφής. Άρα γίνεται τεράστια προσπάθεια ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας για κάθε περίπτωση και αυτό που έρχεται και θα αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία. Με ψυχραιμία. Η κυρία Ευθυμιάδου. Ακριβώς θα επεκταθεί, όπως είπα, το ιό στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα από τον κόσμο. Αν κανείς εμφανίσει έντονα συμπτώματα, έχει ταξιδέψει σε κάποια χώρα, προφανώς δεν έχει καμία σημασία τώρα. Είναι στο σπίτι, λέτε να τηλεφωνήσει είτε σε γιατρό, προφανώς ιδιότητα, είτε ή στον νεοδί. Υποθέτω ότι κανένας ιδιότητας γιατρός δεν θα πει στον ασθενή έλα από το ιατρείο να σε εξετάζω, διότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοση του ιού στο ιατρείο. Συνεπώς υπάρχει λύση το να πάει στο νοσοκομείο, το οποίο όμως δεν επιτρέπεται. Όχι, όχι, δεν είναι, όχι να το διορθώσω αυτό. Καταλαβαίνω το ερώτημα. Το καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Είναι σαφές ότι το ίδιο πράγμα γίνεται και για τη γρήπη. Έτσι, και θα έπρεπε να γίνεται για τη γρήπη. Όταν λέμε για έντονα συμπτώματα, εννοούμε τον ψηλό πυρετό και τη δύσπνοια. Επειδή ο ιός αυτός χαρακτηριστικά προσβάλλει στις σοβαρές του μορφές το αναπνευστικό. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος που ανησυχεί γιατί έχει δέκατα ή τον τρώει λίγο λαιμός του ή έχει μια καταβολή. Ναι, δεν χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο. Ο άνθρωπος που έχει τα έντονα συμπτώματα θα πάει στο νοσοκομείο, φυσικά. Ή θα επικοινωνήσει με τον γιατρό του και μην προεξοφλείται ότι ο γιατρός του δεν θα τον δει. Ο γιατρός θα τον χειριστεί με τα μέτρα ατομικής προστασίας, όπως χειρίζεται μια γρήπη και έχουμε τη συμμετοχή και την εθελούσια βοήθεια αυτή τη στιγμή από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος έχει ενημερώσει όλα του τα μέλη, ώστε με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας να εξετάσουν και τέτοιους ασθενείς. Για τι πράγμα μιλάτε τώρα, για ρατσισμό απέναντι στους ασθενείς, δεν το καταλαβαίνω. Είναι δυνατόν να συμβεί ποτέ αυτό από Έλληνα γιατρό? Αυτό ειλικρινά μου διαφεύγει. Εργαστηριακά, κύριε καθηγητά, μπορείτε να μου διευκρινίσετε λίγο, πού μπορεί να ελεγχθεί κανείς, γιατί υποθήκα από ό,τι λένε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, υπάρχει και πολύ μεγάλη αναμονή στα νοσοκομεία, αν θέλει κανείς να διαπιστώσει ρίχνει τον ιό. Μπορεί να γίνει αυτό, γιατί νομίζω η υπαρκοπή γίνεται και σε ιδιωτικά νοσοκομεία, δεν κάνω λάθος, αλλά η πολίτη έχει πληρώνει. Να πω εδώ κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η εργαστηριακή ανίχνευση του ιού, όσο περνάει ο καιρός, θα γίνεται μόνο στα σοβαρά περιστατικά. Και όχι στα ελαφρά περιστατικά. Έτσι κάνει όλος ο κόσμος. Ήδη στην Ιταλία και σε άλλες πληττόμενες περιοχές με πολλαπλά κρούσματα, εκατοντάδες κρούσματα, ο έλεγχος γίνεται μόνο στα σοβαρά περιστατικά και ακόμα και εκεί, βλέπε παράδειγμα Κίνα, υπήρχαν περιστατικά που τεκμηριώνονταν μόνο με πυρετό και πνευμονία, χωρίς καν εργαστηριακό έλεγχο. Η αδυναμία του συστήματος επιτήρησης με εργαστηριακό έλεγχο δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι χάνεις το παιχνίδι με τον ιό. Όταν τηρείς τα μέτρα που είπαμε και καθυστερείς τη διασπορά και εξάπλωσή του στην κοινότητα, επιτυχάνεις ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα ανεξαρτήτως του αν ξέρεις ή όχι αν έχεις τον ιό. Δεν είναι τόσο σημαντικό να ξέρεις αν έχεις ή όχι ρινοβάιρους, ο ρινοϊός που κάνει την καταρροή, RSV, ο αναπνευστικός συγκητιακός ιός που κάνει την βροχιολίδα στα παιδάκια, παραϊνφλουέντσα, ο ιός που κάνει αυτή τη φοβερή λαρυγγίτιδα και δεν μπορούν να αναπνεύσουν καμιά φορά τα μικρά, ή μεταπνευμονοϊό. Μιλάει κανένας σας γι' αυτό?